γυναικεία υπόθεση σημερινή συζήτηση στο τρίτο μέρος, αναφορικά με το διακύβευμα των εκλογών και την ατζέντα των κομμάτων, με φόντο βέβαια τις εκλογές στις 21 του Μάη. Καθώς φιλοξενούμε την κυρία Μαριαλένα Μπαμιεδάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, να την καλησπέρισω και να την ευχαριστήσω. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Και την κυρία Κασάνδρα Κοντζανάκη, υποψήφια βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, με το Κίνημα Αλλαγής στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλώς ήρθατε, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να ξεκινήσουμε λίγο, καθώς έχουμε να κάνουμε σήμερα εδώ στην Κρήτη, σήμερα στην Κρήτη TV, με δύο νέους ανθρώπους που αποφάσισαν για τους δικούς τους λόγους, θα τους μάθουμε στην συνέχεια της εκπομπής, να κατέβουν στις επερχόμενες εκλογές και να αποδεχθούν και την πρόσκληση από την πλευρά των κομμάτων τους. Και γι' αυτό το λόγο θέλω λίγο να εστιάσουμε, κυρία Μπαμιεδάκη, στο κλίμα το οποίο κυριαρχεί στις τάξεις των νέων, της νέας γενιάς. Είμαι σίγουρος ότι πραγματοποιείται περιοδίες, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Τι είναι αυτό το οποίο σας λένε? Λοιπόν, οι νέοι, συγκεκριμένα. Εστιάζουμε στους νέους, καθώς εκπροσωπούμε και αυτή τη γενιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται να χτίσουν τη ζωή τους πάνω σε γερά θεμέλια. Καθημερινά συναντώ νέα παιδιά, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγωνιούν και δίνουν τον αγώνα τους και ενδιαφέρονται πάρα πολύ για να παραμείνουν και να ζήσουν εδώ στη χώρα μας. Βλέπω ότι αυτό που τους απασχολεί ιδιαίτερα είναι η εργασία. Άλλωστε, τι θέλει ένας νέος? Μια καλή δουλειά, έναν αξιοπρεπή μισθό και σίγουρα μια στέγη να στεγάσει τα όνειρά του. Άρα λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα από την αρχή, να δούμε τι έχει κάνει και η κυβέρνηση στα συγκεκριμένα θέματα αναλυτικά. Αναφορικά λοιπόν με την εργασία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε την ανεργία στο 19% και κατάφερε σήμερα την φτάσει στο 11%. Να σημειώσουμε εδώ ότι πέρασε 4 χρόνια με πανδημία και δημιούργησε 400.000 νέες θέσεις εργασίας. Αναφορικά με τον αξιοπρεπή μισθό, τον Φεβρουάριο του 2019 ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ, καταφέραμε και τον αυξήσαμε στα 780 τον Απρίλιο του 2023. Μία αύξηση της τάξης του 20% και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύεται ώστε στο τέλος της επόμενης τετραετίας να αυξήσει κατά 25% τον κατώτατο μισθό. Αναφορικά επίσης και με το θέμα της στέγασης, το πρόγραμμα «Σπίτι μου», η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει λύσεις στο πρόβλημα και θα έλεγα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι νέοι αυτή τη στιγμή. Σπίτια δεν υπάρχουν όμως. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι ένα θέμα. Σίγουρα πλέον μετά την κρίση αρχίζει πλέον η ανοικοδόμηση, οπότε το πρόγραμμα αυτό και οι νέοι από ηλικία 25 έως 39 ετών έχουν πλέον τη δυνατότητα να αγοράσουν το δικό τους σπίτι με χαμηλότοκα δάνεια, τα οποία επιδοτούνται και από το κράτος και σίγουρα με ένα πιο χαμηλό, στην ουσία μικρότερη δόση από ότι ένα ενοίκιο. Έτσι, άρα λοιπόν δίνουμε με πράξεις και αποδείξεις ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φροντίζει για να χτίσουμε γερά θεμέλια και να βασιστούμε στο πρόγραμμα της νέας τετραετίας. Να περάσουμε, κυρία Κοντζανάκη. Τι σας λένε οι νέοι? Πολύ διαφορετικά πράγματα από τη συνυποψήφια. Λοιπόν, θα ήθελα να πω βέβαια ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχω απέναντί μου ένα πρόσωπο και νέο ηλικιακά και νέο στην πολιτική και γυναίκα. Είναι πάντα χαρά μου να έχω έτσι απέναντί μου συνομολητές κοντά στην δίκη. Μοιράζεστε τους ίδιους προβληματισμούς. Ακριβώς. Αλλά είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Ανήκω στη γενιά της κρίσης, ανήκω σε μια γενιά που είναι απογοητευμένη και πικραμένη και από την πολιτική και από τους πολιτικούς. Ανήκω σε μια γενιά που βουβά και σαστισμένα παρακολουθούσε τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα. Αλλά ανήκω σε μια γενιά που δεν είναι ούτε αδιάφορη ούτε απολιτικ. Είναι μια γενιά που αποφασισμένα έχει την αποστροφή, δηλαδή έχει τιμωρητική ψήφο και αποχή από την πολιτική. Και αυτό δεν είναι άδικο. Δεν έχει γίνει άδικα επειδή είναι αδιάφοροι. Έχει γίνει λόγω της απογοήτευσης που έχουν λάβει από το πολιτικό σύστημα. Οπότε η δική μου η παρουσία έχει σκοπό να παρακινήσει λοιπόν τους νέους να γυρίσουν στην πολιτική και να αναζητήσουν τις λύσεις οι ίδιοι μέσω της πολιτικής, να αναλάβουν δηλαδή την ευθύνη που δεν ανέλαβε ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ούτε ο κύριος Τσίπρας. Οι νέοι δηλαδή που έχουμε επιστρατευτεί με το ΠΑΣΟΚ
διεκδικούμε την ευθύνη και, και στην ανανέωση, την πολιτική ανανέωση, την πολιτική σκηνή, αλλά και την συμμετοχή, όχι για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά ούτε για να συμπληρώνουμε προσωποκεντρικά ψηφοδέλτια. Οι νέοι σήμερα είναι στο 55% χαμηλόμισθοι, δηλαδή είναι part-time, ασχολούνται part-time με μισθούς κάτω των 400 ευρώ. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στους πτυχιούχους ανέργους. Δεν έχουμε να κάνουμε όμως με μια παθογένεια του παρελθόντος που αγγίζει και άλλες κυβερνήσεις και όχι μόνο τις μνημονιακές, θα πει κάποιος. Μιλήσαμε όμως και για αύξηση μισθού, αλλά δεν μιλήσαμε για την αύξηση της ακρίβειας. Η Ελλάδα ήταν μια ακριβή χώρα στο να ζήσεις και πριν την ενεργειακή κρίση και πριν τον πόλεμο. Εγώ το βλέπω ότι μοιράζεται η πίτα σε 3-4 μέρη. Οι πολιτικές δεν έχουν ως πρόσχημα το μικρομεσαίο, τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον εργαζόμενο. Εγώ έτσι το διαισθάνομαι. Και όπως είπαμε, δηλαδή, μιλάμε για ανάπτυξη και το μεγαλύτερο θεωρώ θέμα στην Κρήτη, δεν στην επαρχία, είναι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την εκτός ορίων δόμηση. Δεν μπορείς να χτίσεις αν το οικόπεδό σου δεν είναι άνω των 4 στρεμμάτων και αν δεν ακουμπάει σε δημοτική οδό. Με συγχωρείτε. Να σχολιάσουμε, να μην το πάμε οικονομικά, να το σχολιάσουμε αλλιώς. Να σχολιάσουμε ότι είμαστε στην 107η θέση στην έκθεση, την ετήσια έκθεση που έχουν κάνει οι δημοσιογράφοι εκτός συνόρων. Κάτι βέβαια που μπορώ να πω ότι τα περιφερειακά κανάλια έχετε πάρει διαφορετική πορεία και σας συγχαίρω γι' αυτό και για την προσωπική σας ιστορία και διαδρομή στο δρόμο της δημοσιογραφίας έτσι πως θα έπρεπε να είναι. Αλλά αυτά είναι τα προβλήματα που απασχολούν τους νέους. Είναι και θεσμικά και το αίσθημα της δημοκρατίας και το αίσθημα της ασφάλειας και τα εργασιακά τους δικαιώματα και η χαμηλή μισθή και η ακρίβεια το μεγάλο κόστος ζωής και πώς θα πάρουν ένα σπίτι και νιώθουν την ασφάλεια να πάρουν ακόμα και το χαμηλότερο δάνειο αυτό. Είστε σαφείς. Αναφερθήκατε, κυρία Παμιεδέκ, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά, διότι νομίζω η κυρία Κατζανάκη ανέπτυξε πολλά θέματα, τα οποία θα μπορούσα να τα απαντήσω ένα προς ένα, αλλά για οικονομία χρόνου και σεβόμενη του δημοσιογραφικού εδώ δελτίο, θα ήθελα να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο δεν αγγίζει μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά είναι ένα γενικότερο φαινόμενο, καθώς έχει προκαλέσει και ο πόλεμος από την Ουκρανία και πόσο μάλλον ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Βέβαια όμως, με πρόσφατη έρευνα από το Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρώπη έκλεισε στο 8,5% ενώ στην Ελλάδα στο 6,5%. Θέλω να πω ότι είμαστε πιο χαμηλά από ό,τι είναι σε ένα γενικότερο μεσόωρο, έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί και η αύξηση στον κατώτατο μισθό αρκεί προκειμένου ένας νέος να τα βγάλει πέρα σε μια καθημερινότητα, αν συνυπολογίσουμε και τη γενικότερη κατάσταση της Ελλάδας τα τελευταία 10-12 χρόνια. Φυσικά και δεν αρκεί και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτή την κατηγορία, έτσι δεν είναι? Σίγουρα όμως έχουν τεθεί οι βάσεις και μέσα στα 4-7 χρόνια η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει αποδείξει με πράξεις και αποδείξεις. Επομένως λοιπόν, θέλω να πω ότι το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, φανταστείτε λοιπόν πόσο δυνατό θα είναι. Αναφορικά με την κατάσταση στα πανεπιστήμια, κυρία Παμιεδάκη, είδαμε τι έγινε και στο τμήμα γεωπονίας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Αναβαθμίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ από ΤΕΗ, έγινε ΑΕΗ και για 4 χρόνια δεν διασφαλίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών. Επί Νέα Δημοκρατία. Και φτάσαμε στο παραένα για να πάρθει αυτή η απόφαση πριν από λίγους μήνες. Το καλέψαμε και εδώ μέσα από την εκπομπή και να δουν φως στο τούνελ χιλιάδες φοιτητές. Σίγουρα είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων. Παρ' όλα αυτά όμως να σταθούμε και στις ευκαιρίες που δίνονται. Δηλαδή να σταθούμε και στα θετικά σημεία τα οποία έχει η Νέα Δημοκρατία ξεκινήσει. Για παράδειγμα να πω ότι επί Νέας Δημοκρατίας θεσμοθετήθηκε η αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων του εξωτερικού. Έτσι, δηλαδή με αυτόματη πλέον αναγνώριση που θέτει τέλος στη γραφειοκρατία. Κάτι ακόμη που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εισήγαγε νέο πλήρως νομοθετικό πλαίσιο για start-up και spin-off εταιρείες, ακόμη και πλήρη θεσμοθέτηση της αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης.
Σίγουρα αυτά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία τους νέους τους δίνουν το κίνητρο και το ένεσμα να συνεχίσουν και να ξεκινήσουν και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την εργασία. Να ενισχύθηκαν τα κέντρα διαβίου μάθησης, καθώς επίσης θεσπίσαμε και το ανώτατο όριο χρόνιας της χρονικής φοίτησης πλέον των φοιτητών, να μην υπάρχουν οι αιώνιοι φοιτητές. Ένα πρόβλημα που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενων κυβερνήσεων. Κυρία Κοντζανάκη, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, αναφορικά με την επόμενη μέρα των δημόσιων πανεπιστημίων, τον ΑΕΗ της χώρας, ποιο είναι, προς ποια κατεύθυνση θα κινηθείτε? Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αναρτημένο και δημοσιευμένο από τον Νοέμβριο. Εγώ θα σχολιάσω ότι ξαφνικά τώρα βλέπουμε προγράμματα έτσι πιο ελκυστικά, ότι της επόμενης τετραετίας και της επόμενης φοράς θα είναι καλύτερα. Να αλλάζουμε κατευθύνσεις, δηλαδή λέμε τώρα για... Θα απαντήσω και στο ερώτημα σας, αλλά ήθελα να το σχολιάσω. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει για δωρεάν δημόσια υγεία, ενώ υπήρξε η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ μέσω του άρθρου 10 από τον νόμο Πλεύρη. Αλλά θα γυρίσουμε και στην παιδεία. Το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε πρόγραμμα που φορούσε τη δημόσια υγεία, τη στήριξη του μικρομεσαίου, τη δωρεάν ποιοτική παιδεία, τα μέτρα ανακούφισης για το νοικοκυριό, αλλά και μια ποιοτική παιδεία, η οποία όμως δεν έλυσε και το πρόβλημα η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Είναι ένα θέμα το οποίο η αλήθεια πρέπει να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να το αναλύσουμε. Για να το αναλύσουμε. Πάντως υπάρχει ένας προβληματισμός. Τι θα γίνει στο κομμάτι της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων? Οι φοιτητές ζητούν και η ακαδημαϊκή κοινότητα ξεκάθαρες απαντήσεις. Τι θα γίνει στο κομμάτι της δευτεροβάθμιας με τη βάση του 10. Είχαμε και ένα σποτ εκεί του ΣΥΡΙΖΑ και μια αναφορά που έχει προκαλέσει η κυρία Μπαμιδάκη την σφοδρή αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι καλό να ανεβάζουμε το επίπεδο και την ποιότητα στα πανεπιστήμια μας, διότι μπορούμε έτσι να εκπροσωπήσουμε πάξιμα και την αυριανή κοινωνία στις εργασίες και τις δουλειές που υπάρχουν. Στο κομμάτι της ανεργίας, η κυρία Κοντζανάκη, των νέων. Εμείς ζητάμε κίνητρα για τους νέους να μπορούν να ζήσουν και να κάνουν την οικογένειά τους και στην επαρχία. Δηλαδή να δώσουμε κίνητρα, να μείνουμε στα χωριά μας, να συμβάλλουμε στην τοπική οικονομία, να γίνουν νέες θέσεις εργασίας, να γίνουν νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δοθούν κίνητρα και για νέους και στην κτηνοτροφία και στη γεωργία και να συμβάλλουμε στην τοπική παραγωγή και στην διαφήμισή της. Μιλάμε βέβαια ταυτόχρονα για υψηλά ποσοστά στο κομμάτι της ανεργίας των νέων, κυρία Κοντζανάκη, και από την άλλη βέβαια βλέπουμε κενές θέσεις στον τουριστικό κλάδο, υποστελεχωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και βέβαια έλλειψη εργατών γης. Δηλαδή ο νέος δεν θα επιχειρήσει να ψάξει δουλειά στον πρωτογενή τομέα με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητά του. Φαντάζομαι σε αυτά τα κίνητρα αναφερθήκατε πριν από λίγο. Ο νέος είναι πτυχιούχος άνεργος, αρχικά. Πολύ σωστή επισήμανση. Και δεύτερον, ποιος θα πάει, δηλαδή εσείς θα πηγαίνατε να δουλέψετε σε μια θέση εργασίας που κρατά 6 μήνες, θα πάρετε μετά ένα επίδομα τριών. Δεν θα το πάρεις το επίδομα μετά. Τριών μηνών. Παίζει και να μην το πάρεις το επίδομα. Και να ζήσεις 12. Το πιο πιθανό εγώ να μην πάρεις επίδομα. Εγώ πάω, γιατί δουλεύω στον τουρισμό, αλλά πόσο ελκυστικό είναι αυτό? Στο κομμάτι του βόρειου δικού άξονα Κρήτης, κυρία Παμιεδάκη, και του αεροδρομίου στο Καστέλι, αναπτυξιακά έργα τα οποία σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία το αεροδρόμιο τρέχει. Το κομμάτι του ΒΟΑΚ, μόνο υπάρχουν εργοτάξια, υπάρχει σχεδιασμός? Τι απαντάτε στο ΣΥΡΙΖΑ? Η χώρα έχει γίνει ένα εργοτάξιο, κύριε Παναγιωτόπουλη, και δεν θα αναφερθώ αποκλειστικά και μόνο για τον ΒΟΑΚ. Υπεγράφει σύμβαση για την πρώτο κομμάτι. Επομένως, τώρα εδώ ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε και προχωράμε. Στόχος μας είναι ό,τι έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να το ολοκληρώσει και στην επόμενη τετραετία. Πέρα λοιπόν όμως από το ΒΟΑΚ που ήταν
που είναι και ένα από τα εμβληματικότερα έργα της και ένα έργο που νοείς για τον τόπο μας, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Θα μιλήσουμε για το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καστελίου, θα μιλήσουμε για τα λιμάνια μας, για τις μεταφορές τις αεροπορικές, την ασφαλή μεταφορά προϊόντων και φυσικά και τη δική μας ασφαλή μεταφορά, καθώς επίσης και την τόνωση του τουρισμού. Δηλαδή δίνεται βαρύτητα σε όλους τους τομείς. Αρκεί να έχουμε στελεχωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις τουρισμού που θα έχουν κόσμο και εργαζομένους. Αυτό το οποίο είπα πριν από λίγο στην κυρία Κουζανάκη. Ακριβώς. Οικογενειακά ασχολούμαστε με τον τουρισμό, οπότε γνωρίζω πάρα πολύ καλά το κομμάτι αυτό. Σας έκανα μια ιδανική πάσα. Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Σίγουρα εκεί θα πρέπει όμως και ο καθενέος να κοιτάξει λίγο και από τη δική του ατομική πλευρά το πώς θα το διαχειριστεί. Διότι δεν τίθενται όλα, δεν αφήνουμε την τύχη μας στους άλλους. Κυρία Κοντζανάκη, έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος στο κομμάτι της αναπτυξιακής τροχιάς σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης? Εντάξει, ήμουν μαθητριούλα όταν άκουγα για το ΒΟΑΚ. Κάλλια αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ. Εντάξει, τώρα κοντεύω τα 30. Ωραία, θα ευελπιστώ να τελειώσει και σύντομα. Ευελπιστώ να μπορέσουμε να δούμε και άλλες κατευθύνσεις όσο αφορά την οδική παιδεία, γιατί είμαστε μια περιοχή που έχει θρηνήσει πολλά θύματα στην άσφαλτο. Είπατε οδηγική παιδεία. Πολλοί τονίζουν τι να κάνουμε το υπερσύγχρονο οδικό δίκτυο αν δεν έχουμε σωστή νοοτροπία και αν δεν έχουμε σωστή οδηγική παιδεία. Πολύ καλά κάνετε και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρετε. Θεωρώ ότι κάποια γίνονται και πολύ προεκλογικά, θα το πω πολύ απλά. Νομίζω ότι ο κόσμος και ειδικά ο νέος ξέρει να ξεχωρίσει και τα προγράμματα και τον καθένα να τον κρίνει πέρα από ό,τι λέμε εμείς από τα προηγούμενα χρόνια της κυβέρνησης. Και μπορώ να πω εδώ ότι είμαι και πολύ περήφανη για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του ΕΣΥ, τη Διάβγεια, την ανάπτυξη των μικρομεσαίων και πάρα πολλά που θα πάρει πολύ χρόνος. Και να θυμίσω και ποια κόμματα ψήφισαν τότε, δηλαδή ακόμα και το νόμο Κατσέλη, που χαίρεται ο κύριος Τσίπρας στη μεταγραφή για η Κατσέλη, δεν ψήφισε το νόμο αυτόν. Η Νέα Δημοκρατία το φράχτη στον Εύρο τον έλεγε αντιμνημονιακό αντιπερισπασμό. Πάρα πολλά, έχω πολλά να λέω για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα κόμμα που κρατάει τη σοβαρότητα και την ευθύνη και είναι και ζητώ και να δοθεί ευκαιρία να αναλάβει πάλι την ευθύνη για τη σταθερότητα της χώρας μας. Το διακύβευμα των εκλογών, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Κυρία Κοντζανάκη, να ξεκινήσω με εσάς και για ποιους λόγους κάποιος σε επίπεδο Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και βέβαια, αν θέλετε, να αναφερθείτε και σε προσωπικό επίπεδο. Για ποιους λόγους να στηρίξει κάποιος την υποψηφιότητά σας? Εγώ σαν νέα επιστρατεύτηκα στο ΠΑΣΟΚ στα 25 μου με το κάλεσμα της έμνησης της Φόφης, συνεχίζοντας τη βαριά ιστορία του ΠΑΣΟΚ που προείπα. Είμαστε μια νέα γενιά, μια νέα ομάδα μάλλον μέσα στο ΠΑΣΟΚ, η οποία εγώ τώρα 4 χρόνια συμμετέχω στην ομάδα αυτή στο Ρέθυμνο, καλύπτοντας το κενό απουσίας βουλευτή μας και είμαστε καθημερινά κοντά και στους πολίτες και στους φορείς. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, δεν ήρθαμε εδώ, δεν βγήκαμε ξαφνικά σε προεκλογικό αγώνα, είμαστε μέσα στην κοινωνία. Ζητώ λοιπόν τη στήριξη και στο χώρο που κράτησε την ευθύνη που δεν κράτησαν τα προηγούμενα κόμματα και τη στιγμή τη δύσκολη στα χρόνια της οικονομικής κρίσης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ζητώ λοιπόν τη στήριξη και στο ΠΑΣΟΚ να αναλάβει την ευθύνη, αλλά και στη νέα γενιά που έχει επιστρατευτεί και είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη και να αλλάξουμε το ήθος και το ύφος της πολιτικής, αλλά και να κυνηγήσουμε το δικό μας μέλλον. Στόχος αναφορικά στα ποσοστά του κόμματος σε επίπεδο Ρεθύμνου να ανακτήσετε μια δυναμική περασμένων χρονών. Ρεαλιστικό το σενάριο? Είναι πολύ ρεαλιστικό. Είναι έντονη η συμμετοχή, αλλά και η ανάγκη του κόσμου. Φαίνεται η ανάγκη να επιστρέψει το ΠΑΣΟΚ στις σοβαρές αποφάσεις για τη χώρα
Και θεωρώ ότι είμαστε και πολύ κοντά, αν δεν την έχουμε ήδη, να πάρουμε και την έδρα στο Ρέθυμνο. Να πάρετε και την έδρα. Μάλιστα. Η κυρία Μπαμιεδάκη, διακύβευμα από τη μία και από την άλλη, απευθυνόμενη στον κόσμο, τι έχετε να τους πείτε στο κομμάτι της στήριξης στο πρόσωπό σας? Σίγουρα το δίλημα αυτής της κάλπης είναι πάρα πολύ απλό και η εκλογική αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη και καθοριστική. Θα ήθελα λιγάκι να σταθούμε στο σημείο, κοιτάζουμε το μέλλον κατάματα, συνεχίζουμε στην αναβάθμιση της χώρας ή επιστρέφουμε στη μιζέρια και τον κίνδυνο που σίγουρα υπάρχουν από τις, τις πολιτικές των υπόλοιπων, του ΣΥΡΙΖΑ θα αναφερθώ συγκεκριμένα και των άλλων κομμάτων. Προσωπικά για τη δική μου υποψηφιότητα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πέρα από το ότι τον ευχαριστώ θερμά και ότι είναι ύψιστη αυτή η τιμή, η εκπροσώπησή μου στο κοινοβούλιο αυτό, σίγουρα θέλω να έρθω κοντά με τον όλο τον κόσμο και να δώσουμε μια δυνατή φωνή, γιατί οφείλω και να μεταφέρω τα αιτήματα των πολιτών στο κοινοβούλιο. Τάσσομαι λοιπόν μαζί του, διότι στο πρόσωπό του βλέπω έναν ικανό πρωθυπουργό, ο οποίος αποτελεί την εγγύηση σταθερότητας για τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει θέσει την Ελλάδα μας ψηλά στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε ανάμεσα στους ισχυρούς του κόσμου και εκεί θέλω να κοιτάζω. Εκεί θέλω να μείνω στη σταθερότητα και την σιγουριά και την ασφάλεια. Μάλιστα. Κυρία Μπαμιεδάκη, κυρία Κοντζανάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ευχαριστούμε θερμά.